και έναν Δία που βοηθάει τα επαγγελματικά σας. Οπότε, αφού δεν μπορούν να σας στήξουν σαν πρόσωπα, ως πρόσωπα, ούτε να σας στήξουν τα επαγγελματικά σας, αφήστε τους να βουρλίζονται. Και πάμε στην Παρθένο και λες και το ήξερε η φίλη μου η Κατερίνα που ήρθε μαζί μου σε αυτό το ταξίδι στη Σπάρτη. Και την ταλαιπώρησα αρκετά γινώντας τη δεξιά και αριστερά. Το μυρίστηκε λοιπόν ότι μιλάμε για τους Παρθένους που είναι το ζώδιό της και τσουκ μπούκαρε λοιπόν και αρχίσει για να ακούσει την εκπομπή. Κατερίνα μου, όπως εσύ και όπως όλοι οι Παρθένοι, έχετε τον τίτλο από κάτω «Ψυχή και μυαλό σε αρμονία». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει μια Αφροδίτη που μπαίνει στο λιοντάρι, τι καλά, θα σπάει σας αυτή η Αφροδίτη. Θα μου πείτε εμείς οι Παρθένοι, οι συντηρητικοί, ναι, και όμως σας πάει γιατί φωτίζει ένα κομμάτι της ψυχής σας που έχει να κάνει με τα ενδότερα, με τα συναισθήματα. Έχετε λοιπόν, αρχίστε να έχετε ένα συναισθηματικό πλούτο και μια έμπνευση. Απ' την άλλη, μπαίνει ο Ερμής στο ζώδιό σας στη Παρθένο, που για εσάς τους Παρθένους αυτό σημαίνει ότι έρχεστε τσουκ και κουμπώνετε, δηλαδή βρίσκετε τις ισορροπίες σας. Που εδώ που τα λέμε, οι Παρθένοι τις κάνετε συχνά πυκνά, γιατί πολυσκέφτεστε και όπως πολυσκέφτεται, η ισορροπία δεν είναι ποτέ. Έτσι λοιπόν, έχουμε μια ψυχική ισορροπία, έχουμε μια εγκεφαλική ηρεμία, μια ηρεμία στο κρανίο. Οπότε αυτό σημαίνει και μια ισορροπία γενικότερη. Εσείς λοιπόν, οι Παρθένοι, είστε σε ένα διάστημα τώρα που αρχίζετε να καταλαβαίνετε τι θέλετε, αρχίζετε να τα βάζετε τα πράγματα σε τάξη, προχωράνε και λίγο οι υποθέσεις που κολλάγανε. Δεν έχετε να περιμένετε πολλά ακόμα στα επαγγελματικά. Έχετε να περιμένετε όμως αρκετά στα αισθηματικά σας, που και αυτό είναι κάτι. Αν πάντως είστε από τους Παρθένους που έχουν τα ραβεράκια διάφορα με το εξωτερικό, είτε αυτό σημαίνει θα πάω να πιάσω μια δουλειά στο εξωτερικό, είτε θα δουλέψω με κάτι που έχει να κάνει με το εξωτερικό, με μια ξένη αντιπροσωπεία, σε ένα ξενοδοχείο που το έχουν ξένοι, ή θα κάνω ξένες γλώσσες, ή αν ασχολείστε με την εκπαίδευση ή με τη συγγραφή ή με τον τουρισμό, φαίνεται ότι έχετε κάποιες ευκαιρίες επαγγελματικές. Οι υπόλοιποι θα έλεγα να κάνετε το πιο απλό πράγμα, να διασκεδάσετε, να περάσετε καλά, να κάνετε διακοπές όσο μπορείτε, να ξεκουράζεστε, που η Αφροδίτη σας βοηθάει να ξεκουραστείτε τώρα, γιατί βοηθάει και την υγεία σας πάρα πολύ, που εσείς οι Παρθένοι είχατε διάφορα ζόρια με την υγεία σας. Και να χαρείτε τις καταστάσεις, έτσι κι αλλιώς σας περιμένει ένας έντονος Σεπτέμβρης, τα Παρθενάκια, καλός αλλά έντονος. Θα έχετε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Και πάμε στους ζυγούς, οι οποίοι ζυγοί, ήρθε η ώρα λοιπόν να υπογράψετε πράγματα. Να υπογράψουμε, θα πεις, τι να υπογράψουμε. Εδώ είναι το θέμα. Προσέξτε λοιπόν τι υπογράφετε με τον Ερμή στην Παρθένο. Διότι ο Ερμής είναι στο 12ο ηλιακό σας σπίτι, κάνει βέβαια πάρα πολύ ωραίες όψεις, που σημαίνει ότι θα κληθείτε να υπογράψετε άλλες συμβάσεις εργασίας, κάποια συμβολογραφικά. Με την καλή έννοια, πήρε ένα σπίτι. Άλλοι θα υπογράψετε κάποιες κληρονομιές, κάτι θα πάρετε. Όμως όταν υπογράφετε, προσέξτε λίγο τα ψηλά γράμματα. Προσέξτε δηλαδή, μήπως σας ξεφύγει και κάτι. Όχι τόσο να σας ρίξουν, δηλαδή πήρε ένα δάνειο και όχι τι όρους υπέγραψα, όσο περισσότερο στο να μην χάσετε το κάτι τι σας. Δηλαδή, ας πούμε ότι υπογράφετε για μια νέα δουλειά και σας λένε ωραία, βλέπετε ότι έχει κάποια καλά λεφτάκια. Πίσω από αυτό όμως μπορεί να σας έχουν ένα πολύ δύσκολο ωράριο, κάτι, προσέξτε λιγάκι μήπως σας ξεφύγει κάτι. Προσέξτε επίσης κάτι φίλους, κάτι συγγενείς που όλο και κάτι λένε για εσάς. Βέβαια θα γυρίσει εναντίον τους, αλλά παρόλα αυτά αυτό έχει κάποια σημασία γιατί μπορεί να σας πικράνει λίγο εσάς. Πάντως γενικότερα είναι μια εποχή που θα κάνετε καινούργιες φιλίες, θα βγείτε, θα δείτε κόσμο, δημόσιες σχέσεις καινούργιες. Όλα αυτά τα θέματα εσάς τους ζυγούς θα σας βοηθάνε να είστε σε ισορροπία, ειδικά οι φιλίες. Και τέλος, και αυτό που έχει σημασία μεγάλη εδώ να πούμε, είναι ότι είναι μια περίοδος που σας βοηθάει να είστε καλά και μόνοι σας. Δηλαδή, είμαι στο σπίτι, βλέπω τηλεόραση, δεν έχω τίποτα να κάνω και όμως μπορεί να περνάω καλά. Όπως επίσης μπορεί να περνάτε αρκετά καλά και με πολύ κόσμο. Δηλαδή, θα βγείτε, θα δείτε ανθρώπους, θα πάτε σε γλέντια, θα πάτε σε συναισθιάσεις και θα είστε καλά και με τα δύο. Ενώ έχετε την ευκαιρία να μπείτε λίγο βαθύτερα μέσα σας, που εσείς το φοβάστε λίγο αυτό, λέτε όχι τώρα θα αρχίσω να σκέφτομαι και θα ψυχοπλακωθώ, να μπείτε πιο μέσα και να δείτε κομμάτια του εαυτού σας που θα σας αρέσουν και θα θέλετε να τα αναδείξετε, γιατί μέχρι τώρα ό,τι βλέπετε προς τα μέσα δεν σας άρεσε, τώρα θα αρχίσετε να βλέπετε ωραία πράγματα στον εαυτό σας. Καλύτερα τα θέματα της υγείας, αν είσαστε από τους ανθρώπους που είχατε ένα πρόβλημα και δεν ξέρατε τι ήταν, θα το ανακαλύψετε πια και θα το λύσετε. Γενικότερα θα λέγαμε ότι δεν έχετε. Αυτός ο μήνας, ο Αύγουστος, είναι από τους καλύτερους μήνες για εσάς σε πολλά πράγματα. Απ' την άλλη όμως, επειδή θα μπει ο Άρης στον καρκίνο, είναι μια περίοδος που θα πρέπει να προσέχετε, να μην τσακώνεστε με συγγενείς, να μην πολύ προχωράτε θέματα κινήτου, δηλαδή αφήστε τον Αύγουστο τώρα τους μαστόρους, το να βάλετε καινούργια
τζάμια, καινούργια πλακάκια και τέτοια, αφήστε για μετά. Προς το παρόν κάνετε διακοπές και θα έλεγα ότι αν είστε σε δουλειά, κοιτάξτε να την κοπανίσετε να πάτε διακοπές αυτό το μήνα, γιατί αυτός ο μήνας έχει κάποιες εντάσεις στα επαγγελματικά. Και πάμε στους σκορπιούς που για σας κάτι θα σκάσει, σκορπιοί μου, σαν κομήτης, και θα σκάσει ακριβώς πάνω στην καριέρα. Μαζί με την Αφροδίτη λοιπόν στο λιοντάρι και ο Δίας απέναντί σας στον Ταύρο, μπορεί να σας κάνει διάφορα προβλήματα, θα τα πούμε παρακάτω. Όμως αυτός ο συνδυασμός είναι πολύ δυναμικός για την καριέρα, γιατί από τη μία έχονται καινούργιες συνεργασίες και από την άλλη φαίνεται ότι ανεβαίνετε προς τα πάνω με το σασέρ και αποκτάτε φήμη, άνοδο, επιτυχία. Σας δίνεται δηλαδή κάποιο πρόξιμο, κάποια όθηση προς τα πάνω. Εξίσου καλά πάει και η κοινωνική σας ζωή και φαίνεται ότι έχετε μια καλή εικόνα προς τα έξω, μια καλή μαρτυρία, την οποία βέβαια την έχετε κερδίσει με κόπο και μπράβο σας, αλλά αυτό θα φανεί επιτέλους στον κόσμο, θα φανεί η δουλειά σας. Όπως επίσης υπάρχει και ένας Ερμής στην Παρθένο που βοηθάει τόσο τα θέματα φιλίας, όσο και τις δημόσιες σχέσεις σας και την επαφή σας με το κοινό. Οπότε για τους σκορπιούς τα λέγαμε γενικότερα ότι είναι ένας μήνας ο Αύγουστος που έχετε και τον Άρη στον καρκίνο, πολύ βοηθητικός για εσάς, που θα κάνετε μεγάλα άλματα στην καριέρα, στη δημόσια ζωή σας και σε ό,τι έχει να κάνει με τη φήμη και την προβολή σας. Βέβαια, συνήθως περιμένετε άλλα πράγματα οι σκορπιοί, περιμένετε και τον έρωτα, και αυτός καλά θα πάει. Οι μισοί σκορπιοί φαίνεται ότι θα προχωρήσετε στην καριέρα και οι άλλοι μισοί σκορπιοί ότι θα βρείτε ένα πρόσωπο επιτέλους, το οποίο θα έχει και το κατητή του, γιατί και αυτό είναι ένα κοινωνικό ανέβασμα, έτσι. Τώρα. Τα προβλήματα που σας είπα ότι προκύπτουν. Προκύπτει λοιπόν το εξής που είναι σημαντικό για εσάς. Πρέπει να προσέχετε τις υπερβολές. Δηλαδή, η σκορπιά αυτό το διάστημα. Μην πολύ τρώτε, μην πολύ πίνετε, μην πολύ καπνίζετε, μην πολύ κουράζεστε, γιατί αυτό έχει ένα αντίκρισμα στα θέματα υγείας. Δυστυχώς ή ευτυχώς που θα φανεί μέσα σε αυτό το μήνα, εάν το παρακάνετε. Η υγεία σας δηλαδή είναι ευαίσθητη και θα πρέπει να την προσέξετε. Όπως επίσης, αποφύγετε υπερβολές του τύπου. Πάω σε ένα ραντεβού και πάω καθυστερημένος μισή ώρα. Αυτό θα σας χρεωθεί, θα έχετε καυγάδες, θα έχετε ζόρια. Ή ας πούμε πέφτω με τα μούτρα σε έναν έρωτα και αρχίζω από την αρχή και λέω την ιστορία της ζωής μου. Δεν χρειάζεται να λέτε από την αρχή την ιστορία της ζωής σας, τη λέτε σε όλη τη διάρκεια της σχέσης. Για να κρατήσει μια σχέση πρέπει και κάτι να έχουμε να λέμε. Πάμε στον τοξότη λοιπόν, ο οποίος τοξότης είναι και αυτός από τα ζώδια που θα αρχίσουν να ευνοούνται, γιατί μέχρι τώρα ο Άρης τους διδύμους στο ξωτάκια μου και τι δεν σας έκανε. Του κόσμου τα προβλήματα είχατε. Και κυρίως είχατε αιμορραγία οικονομική. Ωστόσο, τώρα έρχεται η Αφροδίτη στο λιοντάρι, σε ένα ωραίο τρίγωνο με τον ουρανό. Να σας βοηθήσει σε ένα τομέα που σας αρέσει πάρα πολύ, στα ταξίδια. Θα πάτε λοιπόν ταξίδια πολύ, θα φύγετε και στο εξωτερικό. Που για εσάς τους τοξότες αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να ακούσετε. Άλλοι θα ξεκινήσετε σπουδές. Άλλοι θα μπείτε σε διαδικασίες να μεταφερθείτε σε άλλες πόλεις, δηλαδή πέρασα. Πάω, ας πούμε, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή ξέρω εγώ, φεύγω στο εξωτερικό για σπουδές. Πάω τώρα, φτιάχνω το σπίτι μου, είμαι σε μια τέτοια κινητικότητα. Άλλοι θα αποκτήσετε μια δουλειά που έχει να κάνει με εξωτερικό και ξένους ή με την εκπαίδευση ή με εκδόσεις ή με δημοσιογραφία. Δηλαδή, για τους τοξότες ξεκινάει κάτι πολύ δημιουργικό σε ό,τι έχει να κάνει με κίνηση δρόμου ή με επικοινωνία ή με το λόγο ο οποίος μεταφέρεται. Ενώ ο Ερμής στο 12ο ηλιακό σας σπίτι μπορεί να φέρνει παρεξηγήσεις με την οικογένεια, με κάποια άλλα πρόσωπα, λίγα καυγαδάκια, λίγη ένταση, να σας κάνει και εσάς λίγο έτσι να είσαστε τσιτσίτα, να έχετε κάποια ανησυχία παραπάνω. Όμως είναι αρκετά καλός για τα επαγγελματικά σας, τα οποία βοηθούνται και από το Δία στον Ταύρο, που σημαίνει ότι θα αρχίσετε σιγά σιγά να βλέπετε και ευκαιρίες ανόδου στην καριέρα και να έχετε και ανθρώπους οι οποίοι σας βοηθούν. Ενώ πολλοί τοξότες σε αυτό το διάστημα θα έχετε και κάποια εύνοια σε θέματα με το δημόσιο. Είτε αυτό σημαίνει ότι να πηγαίνω, ας πούμε, στο δημόσιο και αμέσως λύνουν τα θέματά μου, που αυτό είναι και αν είναι δηλαδή λαχείο, ή κάποιοι μπορεί να είστε από τους τυχερούς που βγήκε μια προκήρυξη και τελικά σας πήραν στο δημόσιο. Όσο μπορεί να παίρνω τώρα, και άσο καλό μπορεί τώρα να πάει κανείς στο δημόσιο, εν πάση περιπτώσει αρκετοί θα ωφεληθείτε από αυτή την άποψη. Πάμε στους εγώκερους λοιπόν, και αυτό ισχύει και για τους οροσκόπους εγώκερους, που ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Φελούρης, μία από αυτές είναι και η Ποτούλα, το κορίτσι που έχουμε εδώ, η Όλγα. Να δώσω τα φιλιά μου και στην Όλγα και στον Νίκο και σε όλα τα παιδιά εδώ, τον Νίκο που έχουμε στην κάμερα. Και να πω βεβαίως ότι για τους εγώκερους είναι μια περίοδος που ξεκινάει με αρκετή επικοινωνία και αναζητήσεις. Υπάρχει και ένας Ερμής που είναι στο ένατο ηλιακό σας σπίτι, που έχει να κάνει με τα θέματα τα πνευματικά, τα ταξίδια, τους ορίζοντες, τους ανοιχτούς, τη μόρφωση, την αναζήτηση γενικότερα.
Σας βοηθάει πάρα πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με εκδόσεις. Αν είστε λοιπόν από τους εγώκερους που θέλουν να γράψουν βιβλία, που θέλουν να γράψουν άρθρα, που θέλουν να κάνουν κάτι σημαντικό σε αυτό το τομέα, ξεκινήστε τώρα. Είναι η κατάλληλη περίοδος, θα έχετε και ανταπόκριση. Επίσης, αν είστε από τους εγώκερους που θέλουν να κάνουν μαθήματα, που θέλουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση, με κάποιο τρόπο δηλαδή να μεταδώσουν γνώση, γι' αυτό σας βοηθάει. Αν είστε από τους εγώκερους που ασχολείστε με τον τουρισμό, γι' αυτό θα πάει πολύ καλά. Ενώ κάποιοι κάνετε και ταξιδάκια, μικρά μεν σε διάρκεια, αλλά τα κάνετε είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό της χώρας, είτε στο εξωτερικό. Υπάρχει και μια Αφροδίτη στο 8ο ηλιακό σας σπίτι, η οποία τι κάνει, σας δίνει μια ζωντάνια. Εσείς εγώκεροι περάσετε ένα διάστημα και όχι αδικαιολόγητα, γιατί είχατε και προβλήματα υγείας, που ήσασταν στο χοχόχοχοχοχ, κάτι έχω, κάτι έρχεται, κάτι θα πάθω. Νιώθω εδώ έναν αδένα πρισμένο και αυτά, είχατε πολύ στρες. Σε αυτό συνέβαλαν και τα δύσκολα, τα πολύ δύσκολα επαγγελματικά σας, γιατί όσα εγώκεροι εργάζεστε, έχετε περάσει δύσκολα στα επαγγελματικά. Οπότε, τώρα που αρχίζουν και μαλακώνουν τα πράγματα, έχετε και μια εσωτερική αισιοδοξία. Καλά τα πράγματα στο σεξουαλικό, ερωτικό τομέα και κάποια λεφτά που επιτέλους έρχονται και σας βοηθούν να είσαστε λίγο πιο άνετοι. Και κληρονομιάς για κάποιους εγώκερους που βγαίνουν τώρα. Στα δύσκολα της περίοδου, ο Άρης απέναντί σας που θα φέρει αρκετούς καυγάδες και ένταση με συνεργάτες. Δηλαδή θα υπάρξουν περιπτώσεις που θα θέλετε πραγματικά να πιάσετε κάποιο από το μαλλί και να τους ξεριζώσετε την τρίχα. Ενώ και με τον σύντροφό σας, αν είστε σε μία σχέση, υπάρχουν αρκετοί καυγάδες. Αν είστε όμως εγώκεροι ελεύθεροι, επειδή βοηθιέστε στα θέματα τα ερωτικά, μπορεί να έχετε κάτι καλό, καινούριο, αλλά μην ρηχτείτε με τα μούτρα, γιατί όταν πέφτουμε με τα μούτρα, συνήθως δεν βλέπουμε καθαρά. Ενώ πολύ εγώκεροι θα πάρετε και χαρές από τα παιδιά σας, όπως έχουμε ξαναπεί. Πάμε στους υδροχώους, οι οποίοι έχετε την Αφροδίτη απέναντί σας και αυτό σημαίνει, αυτό που βλέπετε από κάτω, καλύτερα στις σχέσεις. Καλύτερα στις σχέσεις, επιτέλους μπαίνουν κάποιες ισορροπίες σε αυτό το κομμάτι. Θα μου πείτε, υπάρχαν και οι υδροχώοι που δεν περνάγατε και άσχημα. Ναι, αλλά υπήρχε και μια διαφορία, έτσι, μια βαρεμάρα μέσα στη σχέση. Υπάρχουν και οι άλλοι που ήσασταν μόνοι σας. Υπάρχουν και οι άλλοι που είναι σε μια σχέση, δεν υπάρχει διαφορία, υπάρχει αντίθετα ένταση. Με συγχωρείτε πολύ στην υγειά σας. Λοιπόν, οι οποίοι, με έναν τρόπο λοιπόν, όλοι οι υδροχώοι ήσασταν κάπως στα ερωτικά. Έρχεται λοιπόν η Αφροδίτη απέναντί σας για να σας φέρει κάποιον, αν είστε μόνοι, ή να κάνετε μια γνωριμία. Αν είστε σε μια σχέση και είτε βαριέστε, είτε έχετε αντάσεις, να φέρει ισορροπίες και να είστε έτσι πιο ανάλαφροι και με περισσότερο ενδιαφέρον. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει και το γεγονός ότι πολλοί θα κάνετε και ταξίδια με τον σύντροφο, άρα θα αρχίσετε να μιλάτε περισσότερο ή να έχετε καλύτερη ερωτική επικοινωνία. Και άλλοι, επειδή θα πάρετε κάποια λεφτά αυτό το διάστημα υδροχώοι, πολλά δεν είναι, αλλά κάτι θα πάρετε, ίσως σας φτιάξει το κέφι και μαζί με τα λεφτά ανέβει και κάπως η λίμπιντος. Στα δύσκολα τώρα. Είναι ο Άρης που θα μπει την άλλη εβδομάδα στον καρκίνο. Μέχρι τώρα ήταν στους διδύμους, καλός για σας. Θα μπει στον καρκίνο λοιπόν και επηρεάζει ένα ευαίσθητο τομέα της ζωής σας, που είναι η εργασία και η υγεία. Προσεκτικά λοιπόν στην υγεία αυτό το διάστημα. Αποφύγετε καταχρήσεις, να ξεκουράζετε, να προσέχετε ιώσεις, να μην κάθεστε πάρα πολύ στον ήλιο, να μην κολυμπάτε με γεμάτο στομάχι, ό,τι προβλήματα μπορεί να φέρει το καλοκαίρι, τα ξέρετε εσείς. Και κάποια προβλήματα πάγια που έχουν να κάνουν με τους υδροχώους που τρώνε λίγο παραπάνω, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι υδροχώοι. Οι υδροχώοι θα είναι του ύψου, θα είναι του βάζου, δηλαδή θα είναι τελείως συντηρητικοί στο φαγητό ή θα είναι καλοζωιστές. Αν είστε λοιπόν από τους δεύτερους τους καλοζωιστές που λίγο το παρακάνετε, συμμαζευτείτε, γιατί αρχίζει μια περίοδος που κρατάει ένα μήνα και που είστε πολύ ευάλωτοι στα θέματα υγείας ή αντίθετα μια ψυχολογία θα έχετε στρεσαρισμένη και η δουλειά, αν εργάζεστε μέσα στον Αύγουστο, είναι κάπως βαριά σας πέφτει αυτό το διάστημα, ίσως δηλαδή να λάβετε και ευθύνες άλλων που είναι σε διακοπές και να έχετε λίγο παραπάνω δουλειά. Πριν πάω στα ψαράκια που είναι το τελευταίο ζώδιο και από ό,τι βλέπω στη Σπάρτη είναι υπάρχει γεμάτη ψάρια. Παρότι δεν έχετε θάλασσα στη Σπάρτη, φαίνεται ότι έχετε επιτιμάνει τα ψάρια όλα, δεν ξέρω. Λοιπόν, να πω άλλη μια φορά για τα ζώδια εδώ πέρα, για αυτούς που μου στείλατε μηνύματα. Στην κοπελιά που γεννήθηκε, κοπελιά είσαι, δεν βλέπω. Σε σένα που γεννήθηκε στη Σπάρτη 1η-8 του 64, δεν ξέρω αν είσαι αγόρι κορίτσι, και μετά θα γίνουν τα επαγγελματικά και τα οικονομικά σου. Σου ξαναλέω ότι πρέπει να δοκιμάσεις καινούργια πράγματα. Είσαι λιοντάρι με λιοντάρι στον οροσκόπο, που σημαίνει ότι εμένεις σε αυτά που έχεις μάθει, δεν θες να δοκιμάζεις νέα, είσαι λίγο του βολέματος. Δοκίμασε και κάτι καινούριο. Έχεις μια μεγάλη βοήθεια από γυναίκες ή σε επαγγέλματα που σχετίζονται με γυναίκες από εδώ και στο εξής. Ενώ την άνοιξη του 12 νομίζω ότι θα σου έρθει μια πολύ μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία.
Ελένη, που γεννήθηκε το 65 στη Σπάρτη και ρωτάς αν θα φτιάξουν τα οικονομικά σου, σου είπα ότι είναι κάπως ζορισμένα μέχρι την άνοιξη που έρχεται, δηλαδή από το καλοκαίρι του επόμενου χρόνου θα φτιάξουν τα οικονομικά σου αρκετά. Έχεις κάποιες αναλαμπές, κάποιες καλές στιγμές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, έτσι, στα οικονομικά σου. Τώρα, και εσύ που είσαι Κατερίνα και ρωτάς για την υγεία σου, εγώ καιρό στο ζώδιο. Σου ερώτησα και πριν, σε ξαναρωτά και τώρα αν δεν το άκουσες, αν έχεις ήδη περάσει κάτι με υγεία, μπορείς να μου στείλεις το μήνυμά σου και να μου πεις και δεν χρειάζεται εγώ να το ανακοινώσω. Δηλαδή θα πω στον αέρα τι είναι αυτό που έχεις. Γενικότερα, επειδή έχετε μια φοβία εδώ, είναι κλειστός ο κύκλος, δεν πρόκειται ούτε να συζητήσω. Εδώ πέρα δεν βλέπουμε καν το κινητό σας τηλέφωνο, φαίνεται μόνο τα τρία τελευταία ψηφία. Οπότε μην ανησυχείτε για τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα ανώνυμα, μόνο με την ημερομηνία ή με ένα ψευδώνυμο. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει και να ρωτάτε. Λοιπόν, Κατερίνα μου, αν έχεις περάσει κάποιο πρόβλημα υγείας ήδη, καταλαβαίνω γιατί φοβάσαι ίσως πέρασες κάποιο ζόρι, είτε με ατύχημα, είτε με κάποιο θέμα υγείας. Εσύ ξέρεις. Σου είπα και πριν να προσέχεις το σηκώτη, τη χολή και τους μυρούς και τα γυναικολογικά σου. Σε γενικές γραμμές έχεις μια ευαίσθητη υγεία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι περισσότερο δηλαδή θα σε ταλαιπωρήσει παρά κάτι άλλο. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω επίσης ότι χαρτάκια. Στο 54991 μπορείτε να γράφετε παρέα με κεφαλαία γράμματα, να αφήνετε ένα κενό, την ημερομηνία και τον τόπο που γεννηθήκατε. Και αν θυμάστε και την ώρα ή αν θυμάται η μαμά σας, γιατί εσείς χλωμό να θυμάστε, ρωτήστε με ό,τι θέλετε για εσάς ή για κάποιον δικό σας, αν ταιριάζετε με κάποιον, τα παιδιά σας, ό,τι θέλετε. Αν ρωτήσετε για τα παιδιά σας, θα πρέπει να μου στείλετε την ημερομηνία που γεννηθήκαν τα παιδιά σας, έτσι. Και να πάμε στα ψαράκια. Και έχω πολλά ψαράκια εδώ στη Σπάρτη. Έχω το θείο μου, το Βασιλή, το Βέργαδο, τη γυναίκα του, τη σύζυγό του, την Κατίνα, η οποία και αυτή είναι ψάρι. Έχω λοιπόν αρκετά ψαράκια. Έχω την αδέρφη μου που έχει παντρευτεί ψάρι, την κόρη του. Και γενικά πολλοί κόσμο που είναι ψάρι. Και όσου συναντάω εδώ στη Σπάρτη, εγώ με ψάρι, τι γίνεται με τα ψάρια. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή, αγαπητά μου ψάρια, που στη δουλειά σα τα πράγματα θα πάνε πιο καλά. Και αυτό βέβαια από μόνο του φαντάζομαι σας χαροποιεί, γιατί όλα τα ψαράκια λίγο πολύ περνάγατε τα ζόρια σας. Στη δουλειά σας λοιπόν τα πράγματα θα πάνε πιο καλά. Η Αφροδίτη εκεί σας δίνει μια βοήθεια σημαντική και έτσι θα βελτιωθεί και η καθημερινότητά σας. Και ενώ στα πράγματα στη δουλειά πάνε καλύτερα, βρίσκεται και χρόνο για ξεκούραση. Με τον ένα τον άλλο τρόπο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βρίσκεται χρόνο να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας, να φτιαχτείτε, να στολιστείτε, να κάνετε μια δίαιτα, μια γυμναστική, ανάλογα τι ενδιαφέρει τον καθένα σας. Υπάρχει μια ευκολία σε θέματα γραφειοκρατικά, έτσι, καθημερινότητας, είστε καλά σε αυτό. Και την ίδια στιγμή αρχίζετε η ελεύθερη χθες να γνωρίζετε κάποιο κόσμο που ακόμα δεν ξέρετε. Είναι λίγο θολό το που θα πάει αυτή η σχέση. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει, έτσι, υπάρχουν γνωριμίες που σας ενδιαφέρουν αρκετά. Και πολλοί από αυτές τις γνωριμίες μπορεί να είναι και μέσα από συγγενείς, από φίλους, να σας συστήσουν κάποιον ή να σας πούνε, έλα εδώ, γνώρισε κι αυτόν. Μπορεί να βγει κάτι καλό από αυτό. Ή και μέσα σας στο σόι σας, ένας πέμπτος ξάδερφος, δεν ξέρω, εσείς ξέρετε. Και νέες συνεργασίες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για σας. Και από την άλλη εβδομάδα που θα μπει και ο Άρης στον καρκίνο, επιτέλους θα ηρεμήσετε από χίλιες δύο ταλαιπωρίες που έχουν να κάνουν με την οικογένεια, με την υγεία κάποια ψάρια, με τη δουλειά σας, με χίλια δύο προβλήματα είχατε. Τώρα φαίνεται ότι αρχίζει με το δίας των καρκίνων να είσαστε λίγο πιο χαλαρά. Αυτό που θα πρέπει να προσέχετε τα ψάρια το επόμενο διάστημα είναι λίγο αλκοόλ. Προσοχή, φάει τσιγάρο, μην το παρακάνετε, γιατί ο Άρης τον καρκίνο θα σας βάλει μια διαδικασία να τα κάνετε όλα με υπερβολή. Όχι τζόγο, όχι τέτοια παιχνίδια, δεν σας πάνε καθόλου. Και όταν βγαίνετε να διασκεδάσετε, χαλαρά και με το αλκοόλ, και προσέξτε και τι λέτε, γιατί μπορεί να γίνετε εύκολα αντικείμενο παρεξηγήσεων ή να πείτε πράγματα που να θυμώσουν άλλοι και τέτοια. Στα καλά της περίοδου είναι ότι μπορείτε να ξεκινήσετε να κάνετε και σχέδια για καινούργια πράγματα στα εργασιακά σας. Δηλαδή, αν είστε από τα ψάρια που ψάχνονται και λένε θέλω να κάνω κάτι νέο, αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό, θα σας δοθούν κατευθύνσεις. Αν τώρα είστε από τα ψάρια που δουλεύουν ήδη, θα δείτε πολύ σημαντικά να ανεβαίνουν οι δουλειές σας. Και αν είστε από εκείνους που είχατε μια δουλειά, αλλά είχατε και κάτι χρέη και κάτι οχοχοχοχοχ, και στα οικονομικά σας, νομίζω ότι αυτός ο μήνας είναι αρκετά βοηθητικός και θα σας κρατήσει έτσι καλά στα οικονομικά. Θα αρχίσετε δηλαδή να βλέπετε μια κάποια άνοδο ή κάποια έσοδα περισσότερα. Να σας δώσω τα φιλιά μου στη Σπάρτη, σε όλη τη Λακωνία, στην Αρκαδία, στους ομογενείς και σε όσους με βλέπουν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, στο εξωτερικό μέσω ίντερνετ. Πολλά φιλάκια, γεια σας.